Ο Λάκης Λαζόπουλος είναι μαζί μας. Γελάμε το χαμηλή κατανάλωση στο ρεύμα που πρέπει να το υπενθυμίζουμε τώρα. Έτσι, εντάξει, θα τα πλύνει, αλλά δεν θα ξοδέψει. Στην ετήσια καθιερωμένη εδώ και 25 χρόνια. Ακριβώς. Μια φορά το χρόνο είναι μαζί μας. Έχουμε πει αρκετά. Δεν θα μπω σε προσωπικές περιπτώσεις. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν το κάναμε ποτέ σε αυτή την εκπομπή και δεν το κάνουμε όχι εξαιτίας του Λάκη που μας συνδέει μια φιλία ετών. Και ανεξάρτητα από αυτό μπορούμε να μιλάμε ελεύθερα λέγοντας ο καθένας τις διαφορετικές του ή ίδιες απόψεις. Αλλά σε προσωπικές περιπτώσεις με ονόματα που μου λέτε, από τον Παπαδάκη δεν θα το δείτε. Άλλο τι μπορεί να συμβεί στον χώρο της πολιτικής όταν υπάρχουν καταγγελίες οι οποίες έχουν να κάνουν με το δημόσιο συμφέρον και άλλο οι αντιδικίες που μπορεί να υπάρχουν μεταξύ προσώπων. Εγώ προσωπικά δεν θα το κάνω ποτέ. Sorry. Βρείτε καλύτερο αγόρι. Αλλά όμως, στο θέμα της στόχευσης προσώπων, χωρίς να αναφερθούμε προσωπικά, υπάρχει παράπονο από αρκετούς. Όπως επίσης και για το θέμα της προπαγάνδας. Επιμένουν κάποιοι και λένε ότι προπαγανδιστής είναι και ο δημοσιογράφος, είναι και ο πολιτικός αναλυτής, είναι και αυτός που κάνει τις διάφορες αναλύσεις. Το τονίζω, έστω και αν βγαίνει διαφορά την εβδομάδα. Ο προπαγάνδα είναι ένας όρος ο οποίος βγήκε από το γεγονός ότι στείλονται γραφεία τα οποία διαστρεβλώνουν ειδήσεις, όχι λένε μια άποψη διαφορετική, διαστρεβλώνουν ειδήσεις. Αλλάζουν, υπάρχουν χαλκία ειδήσεων και κάθε μέρα έχει συγκεκριμένους δημοσιογράφους να λένε άλλη είδηση αντί άλλη. Αυτό σημαίνει προπαγάνδα. Και συνέχεια η προπαγάνδα απαιτεί εξόντωση. Και αν έχει μια διαφορετική άποψη ο δημοσιογράφος. Τι? Αν έχει μια διαφορετική άποψη ο δημοσιογράφος αυτός. Δεν υπάρχει στην ελληνική τηλεόραση, δεν έχω ακούσει κανένα δημοσιογράφο με διαφορετική άποψη. Αν τον βρείτε εσείς, θα μου τον πείτε. Γιατί εγώ δεν έχω δει κάποιον. Έτσι συνολικά. Συνολικά με την έννοια υπάρχουν 5 εξαιρέσεις. Να καθίσω να τις αναφέρω, μπορώ να σας αναφέρω. 5 εξαιρέσεις υπάρχουν. Όχι, όχι. 95 στους 100 έχουν την ίδια άποψη. Οπότε αυτό για μένα λέγεται προπαγάνδα. Προπαγάνδα λέγεται το συνεχής μπύρι-μπύρι. Σε μια ίδια άποψη που ανοίγει δελτία ειδήσεων, έχουν τη ίδια σειρά. Μην το λες στον πύρι, μπύρι, θα παρεξηγηθεί η φίλη μου Λαμπύρη, γιατί είχε εκπομπή. Την ίδια σειρά ειδήσεων, τα ίδια σχόλια, τις ίδιες ερωτήσεις οι δημοσιογράφοι, τις ίδιες απορίες, αν υπάρχει ένας κοινός εγκέφαλος. Το να υπάρχει ένας άνθρωπος με διαφορετική άποψη και να κατηγορείται γιατί έχει διαφορετική άποψη, είναι τρελό. Είναι σαν να πετάνε 1000 μαύρα πουλιά και λέει εσύ γιατί είσαι ακόμα άσπρο. Μπαρντών, όταν πάρω κι εγώ το χρώμα μου, θα βαφτώ να τελειώνουμε. Και λένε ότι δεν σε είδανε τόσο σκληρό ναι. με την σημερινή πραγματικότητα. Να πάρουμε και το. Κάνοντας σχολιασμό στην κυβέρνηση. Το ίδιο λέγανε στην περίοδο του Καραμαλή. Λέγανε ότι πάλι είμαι πιο επιεικής στον Καραμαλή. Τα ίδια άκουγα και τότε. Όταν ήμουν με το. Ήταν το Πασόκ, έβριζε η Νέα Δημοκρατία. Όταν ήταν η Νέα Δημοκρατία, έβριζε το Πασόκ. Να το πούμε αλλιώς. Οι πολιτικοί δεν έχουν κανένα χιούμορ. Δεν αντέχουν να βλέπουν τη φάτσα τους διαφορετικά. Θέλουν να τη βλέπουν όπως αυτοί έχουν αποφασίσει. Η σάτυρα κάνει μια άλλη δουλειά. Το ίδιο κάναν και στον Αριστοφάνη. Τον κυνηγούσαν πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Τους έφτιαγε γιατί αναφερόταν στα πρόσωπα τα τότε. Τους έφτιαγε γιατί λέγανε για τον Κλέωνα. Ο Κλέωνας έστειλε διαμαρτυρίες. Τον κατηγορούσε γιατί σχολίαζε τα πρόσωπα της εποχής. Από κάτω ο κόσμος άκουγε τα σχόλια. Και υπήρχαν περίοδοι, ας πούμε, που είναι σκληρός ο Αριστοφάνης ως προς τον Ευρυπίδη. Στους Βατράχους όμως είναι επιεικής. Ο Αριστοφάνης τον Ευρυπίδη, γιατί θεωρεί ότι την ώρα που λείπει το πνεύμα πρέπει να έρθει ή ο Ευρυπίδης ή ο Αισχύλος και έχει τον διάλογο αυτόν. Δηλαδή, θέλω να πω. Δεν είχε σουρού τότε, λέει ο. Ναι, στο σουρού εγώ δεν πιστεύω καθόλου με την έννοια ότι εκτελεί κανένα ρόλο ανεξάρτητης επιτροπής. Θα πρέπει όμως. Δεν ήτανε. Θα πρέπει να έχουμε ένα. Μα τώρα διορίζεται με ένας από το κράτος, θα παίξει τον ανεξάρτητο. Τι μου λέτε τώρα. Παϊδάκι γίνεται μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία και θα βάλει τους δημοσιογράφους. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι επιτροπές είναι με τα τηλέφωνα. Παίρνουν τηλέφωνα και τους λέει το κάθε ένας που είχε προσβάσεις και υπήρχαν προσβάσεις. Σας ακούει και ο πρόεδρος Βουλής, ο κύριος Βούτσης. Δηλαδή ο κύριος Βούτσης σήμερα σε αυτή την προσπάθεια που θα κάνει τον έχει πάρει τηλέφωνο και του έχει πει θα σε προτείνω. Εγώ δεν πιστεύω ότι αυτές οι υπηρεσίες είναι ανεξάρτητες. Πιστεύω ότι είναι εξαρτημένες απόλυτα. Εξαρτημένες με τηλέφωνα. Σας λέω, με καλούσαν κάθε τόσο. Ήμουν ο μόνος που καλούσανε. Δεν βλέπαν τίποτα στα δελτία ειδήσεων. Δηλαδή, μια ευγενική γλώσσα τη θεωρούν πάρα πολύ φυσιολογική. Δηλαδή, το να πει, ας πούμε, ένας. Όχι. Να μην πω πάλι όνομα δημοσιογράφου. Όχι δημοσιογράφος, λοιπόν. Να πει ένα δελτίο ειδήσεων όλο ψέμα από πάνω μέχρι κάτω, δεν θα υπάρχει καμία επέμβαση του σουρού. Εάν όμως εγώ πω σε έναν έκδοτο, αντί να πω, ξέρω εγώ,
Ρίσκι. Ναι. Πω την άλλη φράση, πρωί-πρωί θα έχουμε να πάω να απολογηθώ στο Ισουρού. Πήγαινε καθετώσω, του έλεγα με συγχωρείτε, πέστε μου ποια λέξη από αυτές που σας λέω δεν είναι στο λεξικό του Μπαμπινιώτη. Βρείτε μου ποια λέξη δεν είπα. Ο Μπαμπινιώτης γράφει δεν είναι οι απαγορευμένες οι λέξεις. Εσείς γιατί μου τις απαγορεύετε. Κάτι τελευταίο τώρα. Πολύ κουβέντα. Έφυγε από τον Α και θα πάει στην ΕΡΤ. Γιατί θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα να έχει τον προπαγανδιστή τον Λαζόπουλο σε ένα κανάλι που το πληρώνει ο ελληνικός λαός στην ΕΡΤ για να κάνει με άνεση την προπαγάνδα του από εκεί. Μάλιστα. Τι απαντάς? Καταρχήν, εγώ δεν έχω πάει σε καμία ΕΡΤ. Δεύτερον, δεν έχω πληρωθεί από το δημόσιο ποτέ στη ζωή μου και δεν θα το κάνω και τώρα. Ούτως ή άλλως. Άρα την αποκλείσει. Τρίτον, όχι. Τρίτον, αυτό είναι σχεδιασμοί πολιτικοί κομμάτων που σκέφτεται πού μπορώ να πάω. Βγάζουν μια φήμη μόνοι τους, την δίνουν την πληροφορία και μετά υποσκάπτουν τον οποιαδήποτε περίπτωση να πάω εγώ εκεί. Αυτό είναι η αλήθεια. Δεν έχει γίνει καμία συζήτηση. Είναι απλώς ένα άγχος ενός κόμματος, το οποίο δεν θέλει να υπάρχω σε καμία εκπομπή εγώ, πουθενά, σε κανένα κανάλι, να μην μιλάω. Αυτό είναι το θέμα. Σιωπή. Στον Α θα είσαι. Στον Α είμαι. Δεν έχω φύγει ακόμα. Αν φύγω, θα το μάθετε. Επειδή είχες πάει στο θέμα τώρα, ήρθες και εδώ. Όλοι θα πούνε στον Αντένα. Υπάρχει καμιά τρίτη εκπομπή να έρθω εδώ. Όλοι θα πούνε στον Αντένα. Σου είχε γίνει πρόταση από τον Αντένα. Όχι, δεν έχω κάνει καμία απολύτως συζήτηση ποτέ πουθενά. Όσο και να φαίνεται παράλογο αυτό που λέω. Μάλιστα. Και την ΕΡΤ, το τονίζω, το στήσανε ένα συγκεκριμένο κόμμα το οποίο σκέφτηκε, σου λέει πού θα πάει αυτό. Κάθε σκέφτεται το δικό μου το μυαλό τι κάνω. Στείνουν πρώτα θα πάει εκεί, μετά βγαίνουν και λένε πώς είναι δυνατόν αυτός να πάει εκεί, αφού είναι κρατικό κανάλι. Άρα δημιουργούν έναν τόρο, βάζουν τα μέσα τους τα ηλεκτρονικά και τις ομάδες τους να επιτεθούν, διαστρεβλώνουν τα πάντα και βγαίνει μια κοινή απόφαση από το χαλκείο των δημοσιογράφων. Θα την κάνω την ερώτηση γιατί την έχουν κάνει πάρα πολύ και θέλω να την κάνω. Λέει ότι ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, είναι δεδομένο. Το αποφασίζουν αυτοί. Όχι, το θεωρούν ότι ψήφισες. Ναι, ψήφισες ναι. Τις δύο προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Αν αύριο γίνουν εκλογές, θα ξαναψηφίσεις ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η ερώτηση. Ναι. Η απάντηση είναι η εξής. Εάν ένα κόμμα, όπως και σε όλη την διαδικασία των εκλογών, το ψηφίσεις και δεν κάνει αυτά τα οποία είπε θα κάνει και δεν βγάλει τη χώρα από την κρίση, ψηφίζεις ένα άλλο κόμμα ή ψηφίζεις ένα προηγούμενο. Σε καμία περίπτωση πάντως δεν θα ψηφίσω ένα συντηρητικό κόμμα. Αυτή είναι η απάντηση. Άρα δεν θα ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Έχω και υπάρχουν και άλλα αριστερά κόμματα να πάρω. Όχι, άρα δεν θα ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Δεν εννοώ. Εννοώ ότι δεν ψηφίζω ποτέ συντηρητικές παρατάξεις. Λοιπόν, ραντεβού στο αποχαιρετιστήριο Δείπνο, το οποίο δεν είναι αποχαιρετιστήριο ακριβώς. Ναι, με την έννοια ότι, αποχαιρετά την τηλεόραση. Έτσι, γιατί δεν ξέρουμε τι θα κάνει. Ο Α έχει, αλλά... έχει την προτεραιότητα από τη λες. Εγώ ξέρω τι θα κάνω, σίγουρα ξέρω τι θα κάνω. Στον Γκλώριο πάντως, νηστικοί θα φύγουν στο τέλος, γιατί νηστικοί θα φύγουν και οι πρωταγωνιστές της παράστασης. Είναι τόσο ωραίο αυτό που σημαίνει στο τέλος, που ανακαλύπτουν μια πραγματικά καινούργια παράσταση, ένα καινούργιο είδος κωμωδίας που υπηρετούμε και οι τρεις μαζί, γιατί είμαστε και οι τρεις κωμικοί, πώς να το πω, φύση κωμικοί, όχι θέση κωμικοί, δηλαδή από την αρχή. Από μέσα μας υπάρχει κωμωδία και είμαστε και τρεις να υπηρετήσουμε αυτό το συγκεκριμένο. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Και εγώ, καλημέρα, να είστε καλά. Να είστε καλά. Αλλά πάντως ξέρω τι θα κάνω. Και απλώς ξέρω πάντα να περιμένω. Μαζεύω τώρα, ακούω. Τηλεοπτικά. Μαζεύω, τα μαζεύω όλα τώρα. Γιατί όταν μία την πρώτη φορά που θα βγω, όπου βγω, θα τα. Θα είναι μια... Άρα δεν είναι σίγουρο ότι θα βγεις από τον Α για να... Δεν είπα, άντε πάλι ξανά. Πρέπει να μιλήσουν και οι άνθρωποι που έχουν έρθει καλεσμένοι.